ενδεχόμαστε να πληρώσουμε την υπόσχεσή μας στη διάρκεια της θητείας του νομικού συμβουλίου Κοζάνης. Δεσμευτήκαμε προεκλογικά ότι θα συνεχίσουμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια να αποτελούμε εργατική, λαϊκή, γνήσια αντιπολίτευση απέναντι στην εθνική και τις ανάγκες των πολλών και για την πολιτική μέσα και έξω από το νομικό συμβούλιο. Θα αποτελέσουμε τα αυτιά του λαού μας του Δήμου μας, ώστε να προκαλύψουμε όλα τα δραστηριά και εργατικά κοινά μέσα στη διοίκηση του Δήμου. Επιδιώκουμε να αποτελέσουμε τη φωνή των εργαζόμενων, των ανθρωποσχολούμενων, της νεολαίας, των συνταξιούχων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούγονται να συζητούνται τα αιτήματά τους, οι διοικητικές και οι απορίες τους. Η θητεία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει σε μία ακόμα πιο δύσκολη περίοδο για τις ζωές των εργατικών λαϊκών σωμάτων, το τεράστιο κύμα ακρίβειας, η παγωμένη μισθή, τα απανάκριβα τιμολόγια, οι παραταμένες δημόσιες δομές και που είναι πολλά στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης. Εμείς όμως είπαμε και προεκλογικά, είμαστε στο εμείς. Θα αποδείξουμε στα δημοτικά συμβούλια, θα είμαστε δίπλα σε ό,τι είναι για το καλό του κόσμου. Στην περίοδο, ευχόμαστε ειλικρινά σαν παράταση και προσωπικά καλή επιτυχία σε όλους τους μελετητές, δημοτικούς συμβούλους και κοινωνικούς συμβούλους, καλή δύναμη στα καθήκοντά τους, ειδικά στο Δήμαρχο Γιάννη Παλιάρη, γιατί πραγματικά ο τόπος μας έχει μεγάλη ανάγκη από συσπήρωση και συνεργασία με όλους για να μπορέσει να βγάλει πέρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους. Ο Δήμος Κοζάνης βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Καλείται σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή να διαμορφώσει το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Ένα μοντέλο που πρέπει εκτός των άλλων να συνεισφέρει στην πορεία για την κλιματική ουδετερότητα, τον ψηφιακό κατασχηματισμό και να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην άνοιξη της απασχόλησης στην περιοχή μας. Βεβαίως είναι γνωστά σε όλους και οι αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας και η φυσική και η οικονομική πόρη που είναι στη διάθεσή του. Και εδώ είναι το στίχημα που πρέπει να κερδίσουν, να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος των πολιτών και του τόπου. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να σημειώσουμε επισημά είναι το ζήτημα της αστικής ανάπτυξης. Η Κοζάνη, το αδιαφεστήριο κέντρο της περιφέρειας, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό. Είναι ουσιώδες αναπτυξιακό στοιχείο για την επόμενη μέρα. Είναι τέλος αναγκαίο να σημειώσω και την κοινωνική διάσταση στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Κοζάνης έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας για ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων ομάδων. Είναι απολύτως απαραίτητο ο Δήμος Κοζάνης να διατηρήσει και να ενισχύσει αυτό το πλέγμα προστασίας. Εύχομαι συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία και βεβαίως πάνω απ' όλα στο Δήμο της Συνεργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου Συμβουλίου στη συνεργασία βεβαίως να γνωρίζουμε και δάσουμε να έχουμε μια παραγωγική αυτοδιοίκηση.